Καλημέρα από το Newcastle. Από το αεροδρόμιο βασικά, που είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Αγραβάνη. Γιατί θα γυρίσετε. Και περιμένουμε να τον ανακρίνεις αναλόγως. Θα γυρίσετε. Καλημέρα Παντελή. Άστα καλημέρα Παντελή, θα γυρίσετε. Γιατί να μην γυρίσουμε, η πτήση είναι στις 11, έχουμε ακόμα 45 λεπτά περίπου. Έχετε τα μούτρα, γυρίσετε κιόλας. Γιατί, με τα πόδια. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσετε με τα πόδια και να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ αυτό έχω να πω. Δημήτρη, τι γίνεται, ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε Δημήτρη, χθες. Εντάξει, σίγουρα έγινε ένα παιχνίδι το οποίο για αρκετό χρονικό διάστημα το είχαμε στον έλεγχό μας. Παίξαμε αρκετά έξυπνα στην επίθεση και στην άμυνα, όμως χάσαμε τελείως την αυτοσυγκέντρωσή μας μόλις οι Άγγλοι βάλανε κάποια σούτ από παίχτες που σίγουρα δεν είναι καλοί στο σούτ. Χάσαμε τελείως την αυτοσυγκέντρωσή μας, την αυτοπεποίθησή μας στην επίθεση και αυτό νομίζω είναι κάτι που μας πλήγωσε και δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Ναι. Σαν μια πρώτη εικόνα. Ναι, ωραία. Για να το πάμε λίγο πιο, τώρα να το πάμε λίγο πιο ψαγμένα. Με την εμπειρία που έχεις. Δικαιολογίες πιστεύω, κάποιος θα πει, έλα μωρέ με τους Άγγλους τώρα, και που εγώ έχω ξαναπεί ότι η Μεγάλη Βρετανία στο μπάσκετ δεν είναι για κλωτσιές. Άλλο άμα οι Άγγλοι δεν το γουστάρουν, άμα δεν γουστάρουν το μπάσκετ και δεν θέλουν να το συγκρίνουν καν με το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα. Όμως, εδώ πλέον γεννάται ένα ερώτημα. Είμαστε σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξαφνικά εκεί που παίζετε με τις ομάδες σας, μαζεύεστε κάποιοι, χρεώνεστε την ανάγκη και την υποχρέωση να οδηγήσετε την εθνική ομάδα σε μια διοργάνωση. Εκεί στην διοργάνωση αυτή μετά μπορεί να εμφανιστούν, όχι μπορεί να εμφανιστούν, εμφανίζονται και άλλοι μπασκετμπολίστες. Είναι μια μπερδεψοδουλειά. Το ελληνικό μπάσκετ και η εθνική ομάδα τις προηγούμενες φορές τα κατάφερε όπως τα κατάφερε. Δημήτρη, φοβάσαι ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί να κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο? Όχι, δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό, γιατί όπως είπες, θα έχει καταφέρει αυτή η ομάδα όλες τις φορές που έχει κληθεί να περάσει τα παράθυρα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς τώρα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε τώρα, γιατί όπως λες, μαζευόμαστε κατευθείαν και παίζουμε κατευθείαν το παιχνίδι με μία-δύο προπονήσεις, το οποίο είναι για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Σωστό. Είναι ότι πρέπει να παίξουμε 40 λεπτά με την μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση και με τις καλύτερες επιλογές στην επίθεση και στην άμυνα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Δηλαδή, κάθε κατοχή να την πονάμε, να μην πετάμε ούτε μία μπάλα και να μην χαλαρώνουμε ούτε σε μία στιγμή στην άμυνα. Ναι. Αυτά είναι τα σημαντικά κομμάτια που θέλεις για να κερδίσεις σε οποιαδήποτε ομάδα. Και βλέπεις ότι όλες οι μεγάλες δυνάμεις στα παράθυρα χάνουν από θεωρητικά, όπως είπες και εσύ, υποδιέστερους αντιπάλους, αλλά όλοι παίζουν μπάσκετ και ξέρεις πολύ καλό ότι στο μπάσκετ όλα τα αποτελέσματα μπορεί να συμβούν. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει σοβαρότητα και συγκέντρωση για 40 λεπτά. Εγώ πιστεύω ότι άμα είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας για 40 λεπτά και το ίδιο σκληροί όλοι και να παίζουμε με ένα μυαλό, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα για να προκριθούμε. Ωστόσο, είμαστε στο 0-1. Πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι με όλους τους Έλληνες στο πλάι μας στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τα δώσουμε όλα, δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Αυτή είναι η οδηγία μου, δηλαδή και προς συμπαίχτες μου, δεν σαν πιο έμπειρος. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ είμαι και της γνώμης ότι αυτή η διαδικασία των παραθύρων, έτσι όπως είναι δομημένη, ενισχύει τους λεγόμενους αδύναμους και ρίχνει στα μάτια τους λεγόμενους δυνατούς. Συμφωνώ απόλυτα. Το οποίο είναι πολύ άδικο για το δυνατό. Γιατί για να είσαι δυνατό σημαίνει ότι έχεις καλούς παίκτες. Άμα έχεις πολλούς καλούς παίκτες σημαίνει ότι παίζουν στην Ευρωλίγκα ή στο NBA. Ακριβώς. Οπότε ο αδύνατος που δεν έχει τόσους, τους μαζεύει και πιο εύκολα. Νομίζω πως ο αδύνατος... Αλλά στη δική μας περίπτωση όλα αυτά, ξέρεις, δεν μπορούμε να τα συζητάμε. Ξέρεις, ναι. Ωραία είναι αυτά και υπάρχουν ως δικαιολογίες. Αλλά επειδή η συγκεκριμένη ομάδα, Δημήτρη, ξέρεις και εσύ και ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει ότι όλη η χώρα έχει υπερευαισθησία με τη συγκεκριμένη ομάδα, δυστυχώς όλες αυτές οι υπάρχουσες δικαιολογίες πάνε στα σκουπίδια.
Όχι, νομίζω δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Ναι. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, γιατί όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν εθνική ομάδα. Ορίστε η ευκαιρία σας, ορίστε η ευκαιρία μας, ναι, να παίξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί παίκτες και μπορούμε να φέρουμε νίκες στην εθνική ομάδα όπως τα έχουν κάνει όλα τα παιδιά, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, ναι, με τα παράθυρα. Σίγουρα θα υπάρξουν και ήττες, αλλά το θέμα είναι η γενική εικόνα, να παλεύουμε, και άμα παλεύουμε δεν θα χάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα υπάρχει συγκέντρωση και ενέργεια μέχρι το τέλος, δεν γίνεται να χάσουμε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Να πούμε επίσης, Γιάννη και Δημήτρη, να πούμε ότι η Εθνική δεν είχε τον προπονητή της. Δηλαδή, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία μετράνε, ρε παιδί μου. Είναι ένα εμπόδιο, όπως και να το πει. Βέβαια είναι ένα εμπόδιο. Ανέλαβε ένας άνθρωπος καινούριο στο πόστο. Και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι δεν ήταν εκεί. Από μόνο το αυτό είναι κάτι. Όχι δικαιολογίες, Παντελή. Πάμε για το επόμενο. Αυτό τελείωσε. Καλά, δικαιολογίες, ναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα. Δεν χρειαζόμαστε. Δηλαδή, ούτε εμείς οι παίκτες θέλουμε να πούμε καμία δικαιολογία. Έχουμε χάσει ένα μάτσο το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Πάμε όμως στο επόμενο. Δηλαδή, έτσι είναι το μπάσκετ. Κάθε καινούργια μέρα είναι μια καινούργια πρόκληση για μας. Και ειδικά τώρα παίζουμε την εθνική ομάδα. Θέλουμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε την πρώτη νίκη για να πάρει και η ομάδα ξανά ψυχολογία και να χτίσει ένα σερί μετά. Ναι. Πιστεύω ότι στο Αλεξάνδριο και με τον κόσμο θα το καταφέρουμε με τους Λευκορώσους. Εντάξει, άμα χάσουμε και τη Λευκορωσία, μετά θα συζητάμε αλλιώς. Κοίτα, το 84-70 βέβαια επί των Τούρκων εχθές ήταν λίγο περίεργο αποτέλεσμα. Δεν είναι περίεργο. Το ίδιο αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι με έναν Τούρκο παίκτη να λένε το 78-69 στην Αγγλία ήταν περίεργο αποτέλεσμα που έχασε η Ελλάδα. Είναι αυτά είπαμε πριν. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά στα παράθυρα, τα παντζούρια και τις πόρτες. Τέλος πάντων. Δημήτρη, πες κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το στοιχείο που δεν θες να ξαναδείς, να το αφήσετε στην Αγγλία, να μην το ξαναδείξει η ομάδα. Τι έχετε πει εκεί μεταξύ σας. Γιατί παιδιά που έχετε έπαρση όταν μαζεύεστε εκεί δεν είστε. Ξέρω ότι γουστάρετε να παίξετε για αυτή την ομάδα, ούτε το κάνετε με αγανάκτηση, ούτε σας βάζουν σε ένα αεροπλάνο με το ζόρι και σας στέλνουν, το θέλετε. Άρα κάπου στράβωσε. Κάτι πήγε λάθος. Κοίτα, νομίζω ότι οι αυτοματισμοί μας, τόσες προπονήσεις και το πόσο καλό είναι η καλή χημεία μας για πολύ λίγο διάστημα μαζί, είναι πολύ καλή και εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι, γιατί είναι κρίμα να έχουμε ένα δεκάλεπτο κενό διάστημα και να το πληρώνουμε με 25 πόντους, να χάνουμε 25 πόντους διαφορά σε 10 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, πρέπει ο καθένας να μην περιμένει να κάνει τη δουλειά ο άλλος για αυτόν. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτός τη δουλειά για την ομάδα, όχι ατομικά, κατάλαβες. Δηλαδή, παίζω άμυνα έναν που έχει βάλει ένα τρίποντο. Δεν θα βάλει τρίποντο, κατάλαβες. Ναι. Θα το πάρω εγώ πάνω μου, δεν θα βάλει τρίποντο. Τελείως. Πρέπει να πάρει ο καθένας τις ευθύνες του, ειδικά στην άμυνα και στην επίθεση, να είμαστε όλοι πιο aggressive. Όλοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να σκοράρει ένας-δυο παίχτες και να μην είναι οι υπόλοιποι aggressive. Πρέπει να παίξουμε όλοι με την ίδια αυτοπεποίθηση, με την ίδια επιθετικότητα και θα γίνουν και λάθη, αλλά εκεί θα είμαστε ομάδα και θα το ξεπεράσουμε. Αυτό είναι το οποίο ξέρεις, εγώ διακρίνω ότι αυτό μας στέρισε την νίκη χθες. Ωραία. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω, μία ερώτηση στον καθένα. Θα κάνω και εγώ μία ερώτηση στον Δημήτρη, θα ήθελα, αν έχουμε λίγο χρόνο. Για την Εθνική? Για την Εθνική, ναι, πάτε. Ναι, ναι, ρώτα, Γιάννη, γιατί θέλω να σας κάνω μία ερώτηση στον καθένα. Για το γεγονός ότι την Κυριακή θα είναι ο Νίκος Ογκάλης στο Palais des Sports, αν αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για τα παιδιά να δείξουν αυτό που ακριβώς εστίασε ο Δημήτρης. Εντάξει, για μένα προσωπικά θα πω, γιατί δεν ξέρω για τους συμπαίκτες μου. Είναι τεράστιο κίνητρο να δει το μάτς εθνικής ο μεγάλος Νίκος Γκάλης και πραγματικά εγώ τον είχα συναντήσει και σε ένα 3-on-3 πριν 2 χρόνια και το δέος που ένιωσα με μια απλή χειραψία και λίγο που μιλήσαμε ήταν τεράστιο και σίγουρα είναι όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι κοντά μας πλέον, όπως ο Νίκος ο Ζήσης, ο Δήμος ο Ντικούδης, τους έχουμε εδώ μαζί και οι σαν πιο έμπειροι μας συμβουλεύουν και τι πρέπει να κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι καλύτερα. Είναι τιμή μας όλο αυτό και δέος. Και πραγματικά είναι ένα έξτρα κίνητρο να έχουμε τον Γκάλη στην κερκίδα να μας παρακολουθεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μία ερώτηση στον καθένα άσχετη με τον μπάσκετ, για να χαλαρώσετε και λίγο. Πρώτον, Γιάννη, πήγες χθες καμιά βόλτα? Κάτι κάναμε. Ποδοσφαιρική βόλτα εννοώ.
Φτάσαμε απ' έξω από το St. James Park, κάναμε βόλτα, είδαμε τους ανθρώπους, μιλήσαμε γύρω. Ωραία. Ζουν και αναπνέουν για την ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, μπράβο. Έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα η συγκεκριμένη πόλη. Ακριβώς. Ωραία. Δημήτρη, ο Χάμιλτον ή ο Verstappen θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα το πάρει? Εγώ θέλω Verstappen, γιατί το αξίζει, έχει οδηγήσει εκπληκτικά, αλλά και ο Χάμιλτον είναι φανταστικός οδηγός. Μας κοροϊδεύεις τώρα. Έτσι μιλάνε οι ηθοποιοί. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Πιστεύω ο Verstappen, αν και θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη και ας είναι ο Verstappen μπροστά, φαίνεται ότι ο Χάμιλτον έχει το πάνω χέρι, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρει ο Verstappen. Άμα βγάλατε άκρη, εντάξει Δημήτρη μου, έγινε. Σίγουρα θα μας φιλοτάρει ο Δημήτρης και στο δεύτερο αγώνα. Σωθήκατε, φιλιά. Θες ήταν αρχισκόρερ, 19 πόντους. Φιλιά, ωραίος. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Τα λέμε, φιλιά. Γεια σας.